Έχουμε μίξερ σήμερα ή δεν έχουμε? Όχι. Ούτε. Απογοήτευση. Δεν έχουμε μίξερ σήμερα. Τίποτα θα κάνω πάλι σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πετιμεζόπιτα κριτική, πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μας στην Κρήτη. Και πάμε έτσι να δούμε τι θα φτιάξει η Ντίνα. Τα υλικά μας τα είδαμε. Γιατί η Κρήτη έχουμε πει έτσι ότι έχει την καλύτερη κουζίνα. Έχει την καλύτερη κουζίνα, έχει πολύ ωραίο κλίμα. Όλες οι τοπικές κουζίνες της Ελλάδας τις αγαπάμε πολύ. Έχει ωραίες θάλασσες. Αλλά έχουμε μια αδυναμία στην κρητική κουζίνα. Εντάξει, η Κρήτη τα έχει όλα, τι να κάνουμε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε και τα απολαμβάνουμε κι εμείς όλα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πετιμέζι. Είπαμε ότι είναι καιρός να ξαναβάλουμε αυτά τα υλικά, τα οποία ήταν ξεχασμένα για αρκετά χρόνια στην κουζίνα μας. Το πετιμέζι, τα έχουμε ξαναπεί, παίζει το ρόλο της γλυκαντικής ουσίας και μπορεί να αντικαταστήσει τη ζάχαρη. Βέβαια. Πετιμέζι και ελαιόλαδο. Θα αφήσω λίγο ελαιόλαδο. Θα το βάλω εδώ, γιατί μετά ο Θανάσης έχει να κάνει μια δουλίτσα. Μήπως μάτεψε κανείς. Σε λίγο. Θα δουλέψω καινούργιο πινέλο, σε παρακαλώ, γιατί έχω συμφωνήσει εδώ πέρα με το σκηνοθέτη να μην λοιπόν, πάνω μπροστά. Καλά, Θανάση. Εδώ έχουμε ελαιόλαδο και πετιμέζι. Εδώ δίπλα έχουμε βάλει νερό, ένα φλιτζάνι νερό, στο οποίο έχουμε βάλει μία κανέλα και γαρίφαλα. Παίρνει μία βράση και έχει αρωματιστεί. Νερό αρωματισμένο. Εγώ θέλω να προσθέσω αυτό το νερό μέσα στο πετιμέζι, εδώ με το ελαιόλαδο. Επειδή όμως δεν θέλω να βάλω μέσα τα μπαχάρια, θα πρέπει να το σουρώσουμε. Θανάση, το ξέρεις το άσμα. Σε παρακαλώ, πιάσε λίγο το σινουά από εκεί. Το ξέρεις το άσμα, άσχετο με την Κρήτη βέβαια. Ωραίες τη σπάργα στον ανήφορο, κανέλα και γαρίφαλο. Ναι, αυτό είναι υπηρώτικο. Υπηρώτικο, ναι. Λοιπόν, τι θες να σου φέρω? Το σινουά. Το σινουά. Τι είναι το σινουά? Για να καταλάβω. Όπως πας, κοίταξε, stop, σου ρωτήνει πάνω, και πάνω. Αυτό. Το πάνω. Αυτό. Έλα, Θανάση. Αυτό είναι το σινουά. Θα σου πω μια ιστορία μετά. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το σινουά. Σε παρακαλώ, Ντίνα, να το δείξω λίγο από τον πόνο μου. Σας παρουσιάζω, φίλες και φίλοι, με υπερηφάνεια σε αποκλειστικότητα, αυτό το σκεύος που λέγεται σινουά. Και ίσως να λέγεται σινουά γιατί είναι και λίγο... Έτσι, μπράβο, είδες που το ξέρεις. Γι' αυτό λέγεται, επειδή είναι κινέζικο, σαν καπέλο κινέζικο. Σαν καπέλο κινέζο. Σοβαρά μιλάς. Στην επαγγελματική κουζίνα, αυτό το σχήμα που έχουν τα σουρωτήρια αυτά, το λέμε σινουά, γιατί έχουν το σχήμα από το καπέλο του κινέζου. Πολύ ωραίο, πολύ έχουμε ωραίο. Μικρό, μεγάλο. Λογικά στις επαγγελματικές κουζίνες, όλοι οι φίλοι επαγγελματίες είναι από τις πρώτες λέξεις που μαθαίνουν στις σχολές μαγειρικής. Σινουά. Δηλαδή, και σημαίνει Κινέζος. Σινουά σημαίνει Κινέζος. Όταν πας σε μια σχολή μαγειρικής, κανονικά έχει τετράδιο, μολύβι και τέτοια. Διάβασμα κανονικά. Αυτά και άλλα πολλά. Λοιπόν, θα σου το πω μετά αυτό, γιατί έχω πολλά να σου πω για τις σχολές μαγειρικής. Καλά, μην αγώνεσαι, σου λέω. Θέλω να δείξω τη συνταγή, θέλω, γιατί τώρα οι φίλες γράφουν και οι φίλοι. Μπράβο. Λοιπόν, πετιμέζι, ελαιόλαδο και βάλαμε και το νερό που αρωματίσαμε. Ως εδώ το έχουμε όλα τα υλικά. Τώρα πάμε. Θα βάλουμε πορτοκάλι ξύσμα. Έχω βάλει ήδη ένα. Και έχουμε και ένα δεύτερο, το οποίο εσείς θα βγάλετε το ξύσμα και το υπόλοιπο θα το στύψετε και θα βγάλετε από τα δύο πορτοκάλια το χυμό. Για να δείτε τι κάνουμε. Πολύ ωραία. Τόσο αρωματική που γίνεται αυτή η πίτα, είναι σαν πίτα κέικ. Είναι ένα γλυκάκι πραγματικά που δεν κοστίζει τίποτα. Αυτά τα γλυκά που είναι της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης, που είναι πραγματικά, δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Τι είναι αυτό, ρακί? Ναι. Για να δω λίγο. Μύρισε λίγο. Να δω, περίμενε. Μην το πιεις όμως, γιατί δεν θα έχω να κάνω τη δουλειά μου. Πολύ ωραία, ρακί. Ωραία, βάλε τη ρακί μέσα, αρωματίζουμε με ρακί, ναι. Και εδώ έχουμε σόδα, που όταν βάζετε σόδα μέσα σε κάποιο υγρό, θα δουλεύετε πάνω από το υλικό που θα το βάλετε, γιατί φουσκώνει, όπως βλέπετε. Το πορτοκάλι. Τι έβαλες τώρα? Κοίτα εδώ, σόδα. Ανθρακική σόδα. Ωραία. Θα το ανακατέψετε στο πορτοκάλι και θα είναι και το υλικό που θα βοηθήσει να φουσκώσει πετιμεζό. Όλα τα υλικά εδώ. Βαθμό δυσκολίας μέχρι τώρα, 0. Κοίταξε, Ντίνα, βαθμό δυσκολίας 0 και απόλυτα μεσογειακό. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν φύγεται, ας πούμε, στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να το βρούμε λοιπόν, στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα θέλω από σένα
μία δουλειά. Ναι. Εδώ είναι ένα μικρό ξεσκόσκινο, το βλέπεις. Θέλω σιγά-σιγά αυτό το αλεύρι. Θανάση μου, έλα εδώ. Κάτσε ρε Ντίνα, μισό λεπτό. Είναι ένας καινούριος άγνωστος κόσμος για μένα αυτό το πράγμα. Κοίταξε εδώ. Πώς το λένε αυτό, κόσκινο. Ναι. Σαν σίτα, σαν μικρή σίτα. Συνήθως βάζουμε τη ζάχαρη. Αλλά εμείς θα βάλουμε σήμερα το αλεύρι. Ωραία. Θα βάζεις το αλεύρι και θα ρίχνεις σιγά-σιγά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, πάντα έχουμε πει σε πολλά γλυκίσματα, όταν προσθέτεται αλεύρι, να είναι... Εντάξει, ναι. Οκ. Okay. Έλα λίγο προς τα δω όμως, έλα. Να είναι κοσκινισμένο το αλεύρι. Εσύ κάνει δουλειά, ναι. Ώστε όλα να πέφτει. Ναι, βάλε, βάλε. Εγώ θα ενσωματώσω τώρα το αλεύρι που βάζει ο Θανάσης μέσα εδώ. Αν πέφτει το αλεύρι έτσι κοσκινισμένο, να δείτε τι ωραίο και αφράτη γίνεται το γλυκό. Και έτσι δεν θα σβολιάζει κιόλα. Συνεχίζεις με αυτό το ρυθμό, λίγο πιο γρήγορα όμως, γιατί θα ανοιχτώσουμε. Αυτό είναι ωραίο και για μοχάλικο πλάκα-πλάκα, ε. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, ο Θανάσης αισθάνεται σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Θα λέμε, ο Θανάσης στη χώρα της κουζίνας. Έλα. Μα είναι πολύ ωραίο εργαλείο αυτό. Κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να το βάλω όλο δηλαδή. Έτσι πες ρε Ντίνα. Να δουλέψω δεξί-αριστερό. Εν τω μεταξύ, έλα Θανάση. Έλα. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, λέει, πόσα. Για αυτή τη συνταγή δεν χρειάζεστε μίξερ. Βέβαια, ο Θανάσης απογοητεύτηκε σήμερα που δεν είχα μίξερ. Αλλά είναι μια συνταγή που γίνεται πάρα πολύ εύκολα, μόνο με ένα αυγοδάρτι και με μια σπατουλίτσα. Ανακατεύεται εδώ. Βέβαια, εμείς τώρα έχουμε το Θανάση και ο Θανάσης χρησιμοποιεί το κοσκίνο και το κάνουμε αυτό. Εσείς που θα είστε στο σπίτι και θα είστε μόνοι σας ή μόνος σας και δεν θα έχετε ένα Θανάση δίπλα να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Βάλτε τον άντρα σας. Θα έχετε, και αν δεν θέλει, μην κοιτάζεις εγώ τώρα εδώ. Εντάξει, μόνο. Σ' αναγκάζω. Με το ζόρι, ξέρω εγώ. Χαίρεσαι, δεν χαίρεσαι όμως. Πολύ ωραία είναι. Για να δω λίγο, θέλω να δω λίγο το μείγμα. Έλα. Να δούμε λίγο, αν είμαστε εντάξει, θα καταλήξετε σε ένα μείγμα που θα θυμίζει αυτό το μείγμα όσον αφορά το πόσο παχύρευστο θα είναι του κέικ. Πολύ ωραίο. Αυτό ήταν. Θα βάλεις ακόμη λίγο και είμαστε οκ. Δυναμού, ό,τι πεις. Είπαμε εξάλλου, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. 10 μέρες κοσκινίζει. Εγώ ούτε 10 λεπτά εδώ μεταξύ, αλλά τέλος πάντων. Είσαι γρήγορος, ρε Θανάση. Έλα. Αυτό ήταν. Εννοείται. Έχεις μια τελευταία δουλίτσα και είμαστε έτοιμοι. Ναι. Οκ. Σε ευχαριστώ, Θανάση. Ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ, Ντίνα μου, που μου έμαθες πώς το είπαμε αυτό, κόσκινο. Ναι. Αυτό είναι κόσκινο με... Μικρό κόσκινο, για να ρίχνουμε τη ζάχαρη συνήθως το χρησιμοποιούμε. Τη ζάχαρη άχνη. Αλλά είδες, εμείς το χρησιμοποιήσαμε εδώ για να κάνουμε... Ωραία. Ζωντανά, να δείξουμε πώς κοσκινίζουμε τα αλεύρι πάνω από το γλυκό. Ωραία. Αυτό στην άκρη, να το βάλω εδώ. Εσύ. Θα σου δώσω ένα πινέλο να κάνεις. Κάτσε, μην το πειράζεις, Ντίνα μου, άστο εκεί, μην αγχώνεσαι καθόλου, άστο εκεί που ήταν. Άστο εκεί. Κοίταξε να δεις, θα κάνω εγώ 3 βήματα αριστερά. Κοίταξε με. Απλά πράγματα. Το έχω κλείνει το πινέλο. Παιδιά, βλέπω, βλέπω να φεύγει κάτω το ταψί μου. Το έχω κλείνει το πινέλο. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Το έχω απολυμάνει το πινέλο, είναι... Μην ανησυχείς, αφού ξέρεις ότι είμαστε επαγγελματίες. Λες τώρα. Λοιπόν, έχουμε σουσάμι και ζάχαρη καστανή. Ενώνουμε το σουσάμι με τη ζάχαρη για να δείτε τι κάνουμε. Είσαι έτοιμος, Θανάση. Πανέτοιμος. Θα φέρεις τα ταψάκια από εδώ για να ρίξουμε μέσα. Τα ψάκια από πού, μέσα από το... Α, συγχωρείς. Έλα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε εδώ τι. Ρίχνουμε το υπέροχο μείγμα, όπως κράτα το λίγο, Θανάση, εσύ που είσαι δυνατός. Οπς. Πάμε. Κρατάω. Εδώ, όλο. Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει μέσα ούτε ένα γραμμάριο ζάχαρη. Έχει πετιμέζι μόνο. Έχει πετιμέζι. Φυσική γλυκαντική ουσία. Κάτσε, ρε Θανάση, γιατί τα έκανα όλα. Τι να πεις, ρε παιδιά. Τι να πεις. Δοκιμάσου λίγο. Δεν είναι, είναι σούπερ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ξέρετε γιατί κάναμε εδώ. Όπου βαριά γεύση που έχει. Στο πετιμέζι. Τώρα αυτό θα ψηθεί και θα δεις με το πορτοκάλι τι ωραία που θα δέξει. Δεν είναι γλυκό με την έννοια του γλυκού όπως την ξέρετε, με τη ζάχαρη. Σούπερ. Είναι γλυκό, δεν αλλά έτσι δεν υπάρχει ωραιότερο γλυκό. Σουσάμι. Σουσάμι και ζάχαρη θα καραμελώσει και να δείτε τι κούκλα που θα γίνει. Πάπρικα θα βάλουμε. Άσχετο. Άσχετο, άσχετο, αλλά μου τι λες κάτι τρεις και λίγο. Μ' αρέσει, μου αρέσει που βάζει παπρικά. Αυτό θα το βάλουμε. Το πάω στον νεροχύτη, τα αφήνουμε αυτό εδώ. Αυτό στον νεροχύτη θα φέρεις από το φούρνο το έτοιμο, αν θες. Βεβαίως. Αφήσω εγώ αυτό μετά. Κρύος. Θα βάλω αυτό το γάντι. Έχουμε. Λοιπόν, να σας πω μέχρι να φέρει ο Θανάσης το γλυκό από το φούρνο, ότι θα χρειαστεί να έχετε το φούρνο προθερμασμένο στους 180
και θα βάλετε το γλυκάκι γύρω στα 50 λεπτά. 45 με 50, σκεφτείτε τους χρόνους που χρησιμοποιείτε για τα κέικ που φτιάχνετε. Οι ίδιοι χρόνοι είναι. Να το! Να σου πω, δεν είχαμε... Α! Αυτό είναι εκεί. Ξέρεις τι μπορείς να μου φέρεις εκεί και τα ταρτάκια. Αυτά τι είναι. Πάμε να σερβίρουμε. Α, έχεις φτιάξει και ατομικά. Ναι. Για να δείξουμε ότι μπορούμε... Βάλτε εδώ. Σου κάνω χώρο. Πού? Έλα μωρέ, είμαστε λερωμένοι εδώ πέρα τώρα. Δύναμο, μη στεναχωριέσαι. Έτσι, όχι, θέλω να είμαστε καθαροί. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Λοιπόν, για να δείξουμε ότι μπορούμε να τα σερβίρουμε. Ωραία. Και σαν ατομικά ή να το πάρει, ας πούμε, πιο εύκολα το παιδί στο σχολείο. Είναι και αυτό μια λύση. Κοίταξε να δεις. Έχω χρησιμοποιήσει μια βάση από σιλικόνη. Ωραία. Κοίταξε να δεις. Αυτό. Α, μην ανησυχείς. Δεν ξέρω τι γίνει. Μπορούμε να το βγάλουμε. Έχω το κατάλληλο εργαλείο. Βλέπετε, γίνεται σαν muffins. Αλλά είναι το γλυκάκι που ξέρατε ότι κάνει καλό. Πετιμέζι έχει. Φέρτε στον κύριο Θανάση τώρα το πετιμέζι. Να μην το φάω. Ε? Αυτά είναι ειδικά για σένα. Το έκανα special. Θανάσης γράφει. Θανάσης Πάτρας. Λοιπόν, δώσ' μου να κόψω εδώ για να βγάλω ένα ωραίο κομμάτι. Από την πετιμεζόπιτα. Ε. Έχει γεύση. Κάτι ανάμεσα σε κέικ. Θα το πω. Είναι μεταξύ που πάμε και τι θα πει. Όχι, α πω. Το έχει, δεν το έχει. Και θα δεις ότι θα μου πεις. Ναι, ναι, ναι. Και μπράβο, γιατί θα έχω δίκιο. Και μπράβο, Θανάση, ναι. Έχει γεύση. Μάλλον όχι. Είναι σαν κέικ μουστοκούλουρα. Ένα τέτοιο. Α, καλά. Σωστό. Σωστό, δεν θα πει τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Ε, με είπαμε. Κριτική συνταγή είναι αυτή. Να σου πω. Ναι. Έλα. Τι ωραία πατέντα έχει κάνει εδώ πέρα στο πιάτο. Είδες τι κόλπο εδώ εκεί, έχουμε. Εκεί, στο πιάτο με το πιρούνι εδώ έχει ένα πιρούνι και κάτω έχει μια και έγινε όλη η ιστορία με την κανέλα από πάνω. Όπω και θα κόψεις και μπακλαβά, έχουμε. Μπακλαβά σχήμα. Θα προσπαθήσω κάτι να κόψω πρώτα. Κάτσε γιατί δεν ξέρω πώς θα το βγάλουμε τώρα. Το πρώτο πάντα χάνεται, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, μας το είπα ότι είναι πολύ ωραίο. Μαλακό. Θα βγάλω αυτό πολύ και να βάλουμε μετά το άλλο για να σερβίρουμε. Έχουμε και τη μεγάλη. Οπς. Είναι κέικ με στο κούλουρο, καλά το είπα. Πραγματικά. Αυτό ήταν. Δεν είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Μένα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, κοίταξε. Τι. Πόσο ωραίο είναι το μέσα. Γιατί είναι, έχει. Φαίνεται σαν γέμιση το μέσα, βλέπεις. Γιατί είναι... έχει μείνει λίγο, έχει κρατήσει την υγρασία του. Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Δεν έχει στεγνώσει.